Καταθέσεις στεφάνων από εκπροσώπους φορέων έγιναν σήμερα το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης για την επέτειο του 1821. Μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές τίμησαν την επέτειο και τους πεσόντες. Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εθνικής Ελλάδας, κύριος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος. Διακόσια και πλέον χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του 21, είμαστε εδώ να τιμήσουμε τους αγωνιστές. Είναι η φάση αυτή, η περίοδος αυτή, στην οποία έχουμε περάσει με τον αγώνα αυτών των ανθρώπων στην εποχή της νεωτερικότητας. Η Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα, η οποία έχει τη δικιά της μακραίωνη ιστορία, έχει φτιάξει και αυτή, σε αυτή την περίοδο, τα πιο σημαντικά της επιτεύγματα. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, σκεφτόμαστε τους αγώνες αυτούς και δίνουμε όρκο ότι θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς το μέλλον. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του 21. Η 25η Μαρτίου είναι η πιο σημαντική ημερομηνία, καθώς αποτελεί εφετηρία της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Σφράγισε την νεότερη ιστορία και αποτελεί την εφετηρία της δημιουργίας του έθνους κράτους. Το μήνυμα της ημέρας είναι διαχρονικό. Ενότητα, αλληλεγγύη και αγώνας για την ελευθερία, μόνιμος. Αυτό είναι το μήνυμα, ισχύει κάθε φορά στις εθνικές μας γιορτές. Θα έλεγα ότι και αυτούς τους καιρούς που ζούμε είναι πραγματικά επίκαιρο και ειδικά η ενότητα του ελληνικού λαού. Έχουμε αποδείξει ότι όταν είμαστε ενωμένοι, τα καταφέρνουμε. Δύσκολες εποχές, αλλά θα τα καταφέρουμε ακόμα μια φορά. Το μήνυμα της σημερινής μέρας είναι ότι δεν όπως οι επαναστάτες Έλληνες το 1821, έτσι και εμείς τώρα σαν λαός δεν θα πρέπει να ανεχτούμε δυνάστες και όλα αυτά που περνάμε.